Οι εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία δείχνουν την περίφημη νατοϊκή σταθερότητα. Μιλάμε για συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Απ' τη μια η Βόρεια Μακεδονία, αποδείχνοντας ότι η ουσία της συμφωνίας των Πρεσπών έγινε για να ενταχθεί η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό έγινε, γι' αυτό έτρεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ουσιαστικά συνενεί και συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θυμίζω ότι καταψηφίζοντάς την, αναδείχνοντας το κύριο, δηλαδή ότι γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια ώστε να διευρυνθεί ο πυλώνας του ΝΑΤΟ στην κεντρική Βαλκανική, μιλάγαμε και για ανοιχτά ζητήματα γύρω από αλυτρωτισμούς, τα οποία αξιοποιούνται από το ΒΜΡΟ. Τώρα τι όμως, πρέπει να γίνει, λέτε, κύριε Όμως, προσέξτε, δεν αφορά μόνο τη Βόρεια Μακεδονία. Είδαμε την νατοϊκή σταθερότητα με τον Ράμα στην Ελλάδα και με την προσπάθεια να αξιοποιήσει τους Αλβανούς μετανάστες, όπως γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί και η ελληνική μειονότητα από εθνικιστικούς κύκλους και στην Ελλάδα. Είδαμε τον Ερντογάν και το τραπέζι των διαπραγματεύσεων που έχει ανοίξει, βάζοντας και σε αυτό το τραπέζι κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη εικόνα του τι σημαίνει το ΝΑΤΟ, τι σημαίνει η Ιερή Συμμαχία του κ. Κασελάκη, τι σημαίνει αυτή τους η επιλογή. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το κόστος αυτού του πολέμου, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον μετατρέπει την οικονομία της σε πολεμική. Έχουμε τα 80 δισεκατομμύρια στο Ζελένσκι, τα οποία τα πληρώνουν η Ελλάδα και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης. Έχουμε το μισό εκατομμύριο τη μέρα να κοστίζει βρεγάτα, η φρεγάτα που έχουμε στην Ερυθρά για να φυλάτει τα νότα του Νετανιάχου στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Απέναντι σε αυτά πρέπει να υπάρχει μήνυμα καταδίκης, αλλά μήνυμα και θετικής προοπτικής. Και αυτό εγγυάται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να έχει μια νέα εκλογική άνοδο μετά τις βουλευτικές, τις δημοτικές και περιφερειακές. Το κρίσιμο όμως είναι απέναντι στη σταθερότητα για την οποία μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία απομετράται με 3,2 δις ματωμένα πλεονάσματα από την υπερφορολογία και την ακρίβεια τους 4 πρώτους μήνες του 2024. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία χρειάζεται αντίπαλο δέος. Και αυτό δεν είναι ούτε το κόμμα Κασελάκη, ούτε ο διαγωνισμός για το ποιος θα είναι δεύτερος. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αυτό απευθύνεται ιδιαίτερα στο πάνω από 1/3 της κοινής γνώμης που βλέπει εχθρικά, βλέπει με αρνητικό τρόπο, βλέπει με αντίθεση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο εγγυάται την πάλη απέναντι στα δεσμά αυτής της ευρωλικοσυμμαχίας, των λόμπι και των αντιδραστικών νόμων που παίρνουν.